Ξέντες από την Αφρική προγραμμάτισαν πτήση με τελικό προορισμό τη Λάρνακα μέσω Γερμανίας, πλην όμως οι αρχές της χώρας δεν τους επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος επειδή δεν κατήχαν τα έγγραφα κράτησης του ξενοδοχείου καραντίνας που θα τους φιλοξενήσει. Το ΣΥΓΜΑ επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ενημέρωσε πως θα καταβάλει προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Ιωσήφ. Σε πολλή ώρη ταλαιπωρία εξελίχθηκε ο επαναπατρισμός 7 Κυπρίων από την Αφρική. Η περιπέτεια των επιβατών άρχισε με την προσγείωσή του στον ενδιάμεσο σταθμό στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Φτάσαμε το πρωί η ώρα 6, εντωμεταξύ πετάγαμε για Κύπρο 9.30 ώρα το πρωί Λάρνακα και δεν μας αφήσαν να πετάξουμε, τα είχαμε όλα τα χαρτιά μας, COVID test, flying pass όλα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο γερμανικό αεροδρόμιο δεν τους επιτράπηκε επιβίβαση με την αιτιολογία ότι δεν είχαν αποδεικτικό κράτησης σε ξενοδοχείο καραντίνας όπου θα διέμεναν με την επιστροφή τους στο νησί. Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίστηκε καθώς οι γερμανικές αρχές δεν τους επέτρεψαν να φύγουν από το αεροδρόμιο κρατώντας τους εγκλωβισμένους στο κτίριο μέχρι την επόμενη πτήση η οποία είναι αύριο το πρωί. Μας αφήσανε πίσω. Και τώρα δεν έχουμε που να μείνουμε και πρέπει να ξανακάναμε όλα τα χαρτιά. Τα 7 άτομα αναγκάστηκαν επίσης να υποβληθούν εκ νέου σε PCR test πληρώνοντας 275 ευρώ ο καθένας. Κατόπιν ενημέρωσης από το ΣΥΓΜΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιήθηκε για την επίλυση του ζητήματος, ενώ απέδωσε το συγκεκριμένο περιστατικό σε παρερμήνευση των κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις ξένες αρχές. Φέραμε σε επαφή με την πρεσβεία μας στο Βερολίνο. Οι συνάδελφοι εκεί προσπαθούν από την πρώτη στιγμή να παράσχουν τη βοήθεια που χρειάζεται, ούτως ώστε οι συμπατριώτες μας να μπορέσουν το συντομότερο να συνεχίσουν το ταξίδι τους για την Κύπρο. Παρά την παρέμβαση του Υπουργείου, δεν έγινε κατορθωτός ο απεγκλωβισμός των 7 Κυπρίων από το αεροδρόμιο, καθώς εάν αποχωρούσαν από το κτίριο, θα έπρεπε να τεθούν σε καραντίνα στη Γερμανία. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και η Ρώση ζητεί η Λευκωσία έναντι της